προδεκαετίας και τα λοιπά. Άρα, οποιοδήποτε εργοστάσιο, το οποίο ήταν, θυμάστε τις φαραωνικές εγκαταστάσεις που θέλανε δεκάδες χιλιάδες τόνους σκουπιδιών κάθε χρόνο για να τρέφονται. Με απαρχή που είχε γίνει και πριν από μερικούς μήνες, ας πούμε, στην Αττική, οποιαδήποτε τέτοια εγκατάσταση δεν έχει θέση στο νέο σχεδιασμό. Σε καμία περίπτωση πανελλαδικά. Και σας επαναλαμβάνω και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέλαμε δεν εγκρίνει με τίποτα. Δηλαδή και αυτά τα οποία είχαν ξεκινήσει. Μιλάω για τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Για όλα τα άλλα. Για όλα τα άλλα. Έχουν εγκριθεί τα. Έχουν πάρει έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Κύριε Βούτση, σας ρωτάω, γιατί εσείς αντί να ανοίγετε, κλείνετε και αυτές τις επενδύσεις, οποίες. Σιγά, ποιες επενδύσεις τώρα. Ακούστε με, όλο σιγά, ξεκινάτε σαν τον κύριο Φίλη που το είπε ξέρετε στο το νεαρός. Θέμα. Ακούστε το ξέρετε με λίγο. Το θέμα. Ξέρω ότι αντιμετωπίζουμε το ένα πραγματικό πρόβλημα. Το σκουπιδιών. Το ξέρετε το θέμα. Κύριε Βούτση, μην τα γνωρίζετε όλα. Αφήστε να πει κάποιος άλλος μια δικιά του άποψη. Μα σας παρακαλώ, αφήστε είναι με στο αντικείμενό μου, γι' αυτό σας λέω, ως υπουργού, γι' αυτό σας το λέω. Σήμερα ήμασταν. Είναι σεβαστή η γνώμη σας, κύριε Βούτση. Ακούστε όμως να σας πω ότι το πρόβλημα των σκουπιδιών αφορά το περιβάλλον. Θέλω να ξέρετε ότι στην Πελοπόννησο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν τα σκουπίδια. Είναι ήδη στους δρόμους ακόμα και έχουμε προβλήματα. Οι επενδύσεις έχουν προχωρήσει και θέλω να σας πω ότι έχουν εγκριθεί και όχι μάλιστα έχουν εγκριθεί. Έχουν δοθεί και το μέρος των χρημάτων από που αφορούσε από το ΕΣΠΑ ως προς αυτές τις επενδύσεις. Και εσείς σήμερα έρχεστε να τις πείτε να τις ακυρώσετε. Τι να σας πω. Σας είπα ότι θα τροποποιηθούν με βάση το νέο σχεδιασμό. Θα υποταχθούν στο νέο σχεδιασμό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αν κάνετε, ακούστε να δείτε. Ούτε ευρώ δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πια για τέτοια εργοστάσια. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Κύριε Βούτση, σας παρακαλώ. Πώς γίνεται ένας υπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών, να μην ξέρει ότι για συγκεκριμένες επενδύσεις έχουν δοθεί ήδη χρήματα και έχουν η αναλογία των χρημάτων, γιατί είναι ιδιωτικά και ευρωπαϊκά χρήματα, έχουν δοθεί ήδη προς αυτές τις κοινοπραξίες που είναι η περιφέρεια, που είναι οι ιδιωτικές εταιρείες. Όχι, οι κοινοπραξίες είναι ιδιωτικές εταιρείες. Πείτε και τα ονόματα. Δεν είναι η περιφέρεια. Ναι, μα δεν έχω περιφέρεια. Εγώ θέμα. Εγώ, κύριε Βούτση, δεν έχω θέλετε να αλλάξει ο σχεδιασμό. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, εσεί ω κόμμα. Εγώ την άποψή μου. Δεν θέλετε να αλλάξει ο σχεδιασμό. Έχει αλλάξει ήδη, σας λέω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Επειδή συνεχίσατε να υπογράφετε αυτά τα τέρατα. Τι να σας εργοστάσια πω, τα οποία θέλουν αντί κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, πρόληψης κτλ. Θέλανε δεκάδες χιλιάδες τόνους σκουπιδιών να φτιάχνονται για να θρέφονται, αλλιώς δεν λειτουργούν. Κύριε Βούτση, κοιτάξτε αυτό, αυτό που λέτε. Κύριε Βούτση, εγώ αυτό που σας λέω είναι το εξής. Εγώ δεν ξέρω να, ούτε κάποιον επιχειρηματικό όμιλο, ούτε ήταν στην αρμοδιότητα. Δεν να είναι αυτό στην περιφέρεια. Απλώς δεν σας ξέρετε λέω την πολιτική για αυτά τα ζητήματα. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Το πρόβλημα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, είστε έτοιμος να κλάψετε. Το πρόβλημα των σκουπιδιών. Το πρόβλημα των σκουπιδιών. Όχι γιατί δεν προχωρήσατε να μιλήσετε για φαραωνικά, για ακριβώς τον αντίθετο λόγο. Εμεί περάσαμε, κύριε. Σε αυτή την τεχνολογία. Κύριε Βούτση, ακούστε με να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι πάτε να κάνετε και στο θέμα αυτό. Αλλά σας λέω κάτι πολύ απλό. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάμε να μένουμε 30% μόνο. Κυρία Στάι, δεν μπορώ, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εκπομπής. Τον ρωτάτε για να σας απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, απλώς δεν με αφήνει να μιλήσω καθόλου. Δώστε μου τη δυνατότητα να μιλήσω. Με συγχωρείτε, ερώτηση του κάνετε και σας απαντάει με όποιο τρόπο νομίζει εκείνο. Μου επιτρέψετε, λέτε δεν ξέρω τι Βεβαίως. Θέλετε να κάνετε. Και σας λέω θέλουμε να πάει στο 70% η ανακύκλωση, κομποστοποίηση, πρόληψη. Που είναι ο διεθνής ευρωπαϊκός κανόνας. Έχετε αντίρρηση. Αυτό θέλετε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Βούτση, εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνουν όλα με τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας λέω κάτι πολύ απλό όμως που δεν το καταλαβαίνετε. Ότι αυτά αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, τα οποία έχουν ήδη οξυμένο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Και εσείς, αυτό είναι αν αλήθεια. Θέλετε να αλλάξετε. Αν θέλετε να αλλάξετε τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν με αφορά εμένα. Εμένα με αφορά όμως ότι αυτά θέλουν να προχωρήσουν προς όφελος των πολιτών με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και τους έχουμε βοηθήσει ατελείωτα από την πρώτη μέρα. Τελειώνω, κυρία Στάι, με κάτι που δεν αφορά αυτά. Γιατί θα θέλει να μιλήσει, νομίζω, και η συνάδελφος από το ποτάμι. Κύριε Βούτση, σας άκουσα και μιλούσατε πάρα πολύ για τις δημοφιλίες. Είναι και 2 η ώρα τώρα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα λέγονται πιο πολλές αλήθειες. Ναι, ο κύριος Κουβέλης είχε τη μεγαλύτερη δημοφιλία σήμερα.
και ο οποίος μετά από λίγο καιρό δεν υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Το σημαντικό είναι να μην είσαι δημοφιλής, σας αλλά να είσαι χρήσιμος. Τώρα, βραδινιά, και ολοκληρώνω, κύριε Βούτση, με το εξής. Ο κόσμος κατά καιρούς έχει ψηφίσει όλα τα ψέματα, αριστερά, δεξιά, κεντρώα. Ελπίζω μετά το μεγάλο ψέμα που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, από εδώ και πέρα να ψηφίζει αυτούς που υπόσχονται τα λιγότερα. Καλό σας βράδυ και... Θέλετε να πείτε ότι ήσασταν κι εσείς μεγάλο ψέμα, δηλαδή όλοι... Τα είπα, κυρία Στάι, τα είπα, κυρία Αυτοκριτική. Για προεκλογική ομιλία εν όψη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καλό ήταν αυτό το τελευταίο. Αλλά δύο η ώρα το πρωί δεν ξέρω πόσοι από τους οπαδούς σας θα έχουν μείνει ξύπνοι. Θα βοηθήσετε εσείς αύριο να το πείτε στα κανάλια, κύριε Βούτση. Δεν κατάλαβες τόση ώρα. Παρατείνω τη συνομιλία μαζί. Θα αύριο το πρωί. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς το συνέδριό μας. Το ελπίζω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Καλά θα πάνε. Θα είστε υποψήφιος, δεν θα είστε υποψήφιος εσείς? Βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Δεν κατάλαβες τόση ώρα τι Μα το έχει πει ότι θα είναι υποψήφιος ο κ. Κωνσταντίνης.